Γεια σας. Σήμερα θα δούμε μία θερμοκάμερα της FLIR. Είναι το μοντέλο E4. Το αγόρασα καινούριο και έγινε και επιτόπου αναβάθμιση σε E8X. Που σημαίνει τι? Η E4 είναι το μικρότερο μοντέλο της FLIR στην σειρά E και έχει ανάλυση 80x60, το αρχείο που βγάζει σαν φωτογραφία. Η E8 έχει ανάλυση 320x240 και επιπλέον πάρα πολλές λειτουργίες, όπως εικόνα στην εικόνα και διάφορες εναλλαγές που θα δούμε σε λίγο. Κλασικά τώρα τα παρελκόμενα δεν χρειάζεται να τα πούμε, ένας φορτιστής μόνο και τίποτα περισσότερο και το manual μαζί με την εγγύηση. Δεν θα προχωρήσω σε ανάλυση το συγκεκριμένο τι έχει μέσα το κουτάκι, πάνω κάτω είναι γνωστά σε όλους. Θα προχωρήσουμε λίγο στην κάμερα. Η κάμερα κλασικά έχει μπροστά το διάφραγμα να το ανοίξουμε, στο πάνω μέρος είναι το USB για να τη συνδέσουμε, να τραβήξουμε τις φωτογραφίες ή να τη συνδέσουμε με το κινητό. Να την ανοίξουμε λίγο να δούμε τις επιπλέον λειτουργίες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις επιπλέον λειτουργίες που έχει συγκεκριμένη κάμερα. Θα δούμε και στην πορεία κάποιες φωτογραφίες που έχω τραβήξει, γιατί τώρα δεν έχουμε τη δυνατότητα να τραβήξουμε, γιατί δεν έχουμε κάποιες βλάβες σε εισαγωγικά. Πάμε να δούμε το μενού. Έχουμε τρόπο λειτουργίας εικόνας. Έχουμε τον MSX, τον κλασικό, ο οποίος είναι εντελώς καμία σχέση, ας πούμε, με τον παλιό τρόπο που χρησιμοποιούσε FLIR. Έχουμε θερμική απεικόνηση, εικόνα σε εικόνα, αυτό που είχαμε πει πριν, δηλαδή έχουμε τη θερμική στο εσωτερικό και κανονική εικόνα στο εξωτερικό. Έχουμε θερμικό συνδυασμό, που σημαίνει ότι έχουμε ένα μίξ θερμικής καταγραφής με κανονική εικόνα, αν το δείτε δηλαδή, και τον κλασικό τρόπο ψηφιακή κάμερα σαν μια απλή φωτογραφική μηχανή. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τον MSX που είναι και ο καλύτερος. Πάμε να δούμε τις μετρήσεις που έχουμε. Καμία μέτρηση, απλά βλέπουμε τα χρώματα και με βάση την μπάρα δίπλα παίρνουμε και καλά με το μάτι να δούμε ποιο είναι το πιο θερμό σημείο, δηλαδή όσο πιο πολύ κίτρινο είναι τόσο πιο μεγαλύτερη θερμοκρασία έχει. Πάμε στο κεντρικό σημείο που μας λέει στο κέντρο πόση θερμοκρασία έχει σε αυτό το σημείο. Μετά πάμε στο θερμό σημείο που εντοπίζει μόνη της μέσα στο πλαίσιο ποιο είναι το πιο θερμό σημείο και μας το επιδεικνύει. Μετά πάμε στο πιο ψυχρό σημείο, πάλι το ίδιο, αλλά σε ποιο είναι το πιο ψυχρό σημείο εκείνη τη στιγμή. Μετά πάμε σε τριών σημείων που έχουμε 1, 2, 3 σημεία και μας δείχνει τρεις διαφορετικές θερμοκρασίες ανάλογα με το σημείο, σημείο 1, 2, 3. Μετά έχουμε το κανονικό σημείο στο κέντρο και το πιο θερμό, το οποίο εντοπίζει μόνης, και από κάτω έχουμε την διαφορά της θερμοκρασίας, δηλαδή διαφορά θερμοκρασίας σημείου με το πιο θερμό σημείο. Και έχουμε και το σημείο της θερμοκρασίας που του λέμε εμείς, έχουμε μια θερμοκρασία 20 βαθμών και ψάχνουμε, ας πούμε, μια θερμοκρασία, τι διαφορά έχει το σημείο αυτό από τους 20 βαθμούς. Μας λέει από κάτω ότι έχει 16,5 βαθμούς διαφορά, δηλαδή το σημείο αυτό είναι στους 36,5 βαθμούς. Εμείς έχουμε θέσει σαν όριο τους 20 βαθμούς και μας λέει ότι έχει διαφορά θερμοκρασίας 16,5 βαθμούς. Αρκετά χρήσιμη και αυτή η λειτουργία. Να το βάλουμε στο πιο θερμό σημείο όπως το είχα βάλει και πριν και να δούμε και τα χρώματα. Στην απλή την E4 έχει μόνο αυτό το χρώμα που βλέπουμε, ενώ εδώ μπορούμε να επιλέξουμε σε ουράνιο τόξο. Έχει υψηλή αντίθεση ουράνιο τόξο, θερμό λευκό, θερμό μαύρο, αρκτική, λάβα. Έχει διάφορους συνδυασμούς που μπορούμε να κάνουμε από μόνοι μας, οι οποίοι είναι αρκετά, βοηθάνε αρκετά, ειδικά όταν έχουμε δυσκολία σε κάποια σημεία. Μετά έχουμε
την κλίμακα θερμοκρασίας μπορούμε να κάνουμε αυτόματο ή χειροκίνητο, εμείς το βάζουμε στο αυτόματο και έχουμε και το zoom που δεν έχει ε4, δεν μπορούμε να ζουμάρουμε μέχρι και 8x2, 4 και 8. Αρκετά καλό αυτό. Πάμε να δούμε τώρα και ένα αρχείο εικόνα στο οποίο έχω τραβήξει. Να δούμε αυτό εδώ. Εδώ είναι ένα αρχείο από έναν πίνακα που μου είχε πάρει ο πελάτης τηλέφωνο ότι μια σφαίρα είναι πάρα πολύ ζεστή. Δεν χρειάστηκε καν να κουμπίσω τον πίνακα να δω ποια είναι. Έβαλα θερμοκάμερα, εντόπισα ότι είναι μια 3x16 εδώ πέρα. Άνοιξα τον πίνακα, εντοπίσαμε ότι είναι στο κάτω μέρος της ασφάλειας το πρόβλημα, γιατί είχε χαλαρώσει μία βίδα, η κεντρική βίδα δηλαδή από τις 3 της μεσαίας φάσης ήταν χαλαρή, με αποτέλεσμα να κάνει ένα μικρό σπινθυρισμό και αυτό ανέβασε τη θερμοκρασία στο συγκεκριμένο σημείο. Πάμε να δούμε τώρα μια άλλη περίπτωση. Εδώ έχουμε έναν πίνακα ο οποίος είναι πίνακας ψυγείων, ψυκτικών θαλάμων για την ακρίβεια, που ο πελάτης με φώναξε και μου είπε ότι ο πίνακας καίει στην κυριολεξία και όντως αν δείτε η θερμοκρασία του είναι στους 89,9 βαθμούς στις ασφάλειες και είναι εδώ το χρώμα, αν δείτε από κάτω εδώ η θερμοκρασία είναι 91,2, στις αναχωρήσεις από το γενικό είναι στους 91,2 βαθμούς, ήταν υπερβολικά μεγάλη, με αποτέλεσμα να κάνω μια μπερομέτρηση στις γέφυρες από το γενικό μπρος στις ασφάλειες και συνολικά τραβάγανε όλες μαζί. Ήταν περίπου, αν θυμάμαι καλά, 8-9, κάτσαμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 καταναλώσεις, τραβάγανε 60 αμπέρ και οι 7 μαζί. Και είχαν δεκάρι καλώδιο. Με αποτέλεσμα να ζεσταίνεται υπερβολικά. Αλλάξαμε το καλώδιο, βάλαμε πολύ μεγαλύτερης διατομής. Για την ακρίβεια βάλα 25 στις γέφυρες. Και λύθηκε το πρόβλημα άμεσα. Εδώ βλέπουμε και στην αναχώρηση τη θερμοκρασία. Να το βάλουμε λίγο και σε πλήρη οθόνη, φαίνεται καλύτερα. Στις αναχωρήσεις βλέπουμε ότι είχε 91 βαθμούς. Πράγμα το οποίο δεν εντοπίζεται πάρα πολύ εύκολα. Αν πεις εντάξει, αν τα ακουμπείς στα καλώδια το καταλαβαίνεις, αλλά είναι αρκετά επικίνδυνο. Με τη θερμοκάμερα λύσαμε άμεσα το πρόβλημα, τα εντοπίσαμε χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Πού θέλω να καταλήξω είναι ότι η αναβάθμιση στη συγκεκριμένη κάμερα άξιζε τον κόπο, άξιζε και τα χρήματα τα οποία έδωσα. Αν έχετε κάποια απορία και θέλετε να σας βοηθήσω σχετικά με αυτό, μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα και να σας βοηθήσω σε ό,τι χρειαστείτε. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.